Και όσο λοιπόν το πετρέλαιο θα αποτελεί είδος πολυτελείας, τόσο φαίνεται ότι θα εντείνεται το φαινόμενο της θαλομίχλης, ένα ζήτημα που απασχολεί και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς όπως υπόθηκε και στην πρόσφατη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολύ σύντομα πόλεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αποκτήσουν σταθμούς μέτρησης για τα επίπεδα των νεορούμενων μικροσωματιδίων προϊόντων της καύσης στην ατμόσφαιρα. Άλλωστε, για να εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα που πήρε πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση και αφορούν στην αντιμετώπιση της εθαλομίχλης, θα πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία. Και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, διαθέσιμα δεδομένα για την εθαλομίχλη υπάρχουν σήμερα μόνο σε Ξάνθη και Καβάλα. Γι' αυτό το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν σταθμοί μέτρηση σε Κομοτηνή, Δράμο, Ορεστιάδα αλλά και Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται ο κύριος Κώστας Κατσιμίγας, ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Κατσιμίγα, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ένα θέμα το οποίο απασχολεί συνολικά την κυβέρνηση. Το ζήτημα της εθαλομίχλης χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και μάλιστα με μέτρα πολύ ουσιαστικά και ριζικά. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πώς σκοπεύει να κινηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος? Κοιτάξτε, από ό,τι σας άκουσα, τα είπατε εξαιρετικά. Πράγματι, υπάρχουν μόνο δύο σταθμοί μέτρησης αυτή τη στιγμή. Ένα στην Καβάλα του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και ένα στην Ξάνθη του Πανεπιστημίου. Από τις 23 του μηνός που είναι σε ισχύ οι δύο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τα της θαλομίχλης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, η περιφέρεια, εφόσον απέκτησε και την αρμοδιότητα, αυτή τη δόθηκε η αρμοδιότητα, να κηρύσει δηλαδή τις περιοχές όταν έχουν υψηλή θαλομίχλη σε κατάσταση εφαρμογής των μέτρων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αμέσως ήρθε σε επαφή με τον καθηγητή του Σπύρο Ραψομανίκη, που έχει αυτό το υπερσύγχρονο εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη Ξάνθη, και συζητούμε αυτή τη στιγμή για το πώς θα μπορέσουμε τάχιστα να εγκαταστήσουμε σταθμούς μέτρησης στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή και στη Δράμα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο, κύριε Κατσιμίγα, μπορεί να εφαρμοστεί? Θέλω να πω, τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν για τη λειτουργία αυτών των σταθμών μέτρησης? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το ζήτημα της εθαλομίχλης είχε απασχολήσει και την Κομοτηνή πέρυσι και συγκεκριμένα τον Ιατρικό Σύλλογο Ροδόπης, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα γιατί σκόνταψε η όλη διαδικασία στο ζήτημα το οικονομικό. Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να μιλήσω με νούμερα. Ωστόσο, ο κύριος Ραψομανίκης μου διαβεβαίωσε ότι δεν είναι απαγορευτικά τα κόστη για σταθμούς, για την εγκατάσταση σταθμών. Καταρχήν, εάν δεν μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε άμεσα όλους αυτούς τους 4 σταθμούς που θέλουμε, θα εγκαταστήσουμε έναν φρυτό, ο οποίος θα κινείται στις πόλεις και θα κάνει τις μετρήσεις. Νομίζω ότι πιο πολύ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία παρά αυτό καθ' αυτού το κόστος. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι μόνο το φαινόμενο της καύσης των ξύλων, που είναι ένα φαινόμενο που η κοινωνία μας το είχε ζήσει πριν από 40-50 χρόνια, όταν η πλειοψηφία των πολιτών έκαιγε ξύλα για θέρμανση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε γενικότερα την ατμοσφαιρική ρήπανση, διότι έχουμε και σύγχρονους ρήπους, οι οποίοι προέρχονται από την καύση, και δεν μιλάω μόνο για την καύση των ξύλων, αλλά ενδεχομένως και άλλων υλικών που φτιάχνουν οι άνθρωποι σήμερα για να θερμανθούν, ακατάλληλα δηλαδή υλικά, ίσως ξύλα εμποτισμένα με βερνίγια και τα υπόλοιπα. Μα εκεί είναι το ζήτημα, κύριε Κατσιμίγα. Τα οποία ενδεχομένως εκλείουν διοξίνες, αλλά και κάτι πιο καινούριο που έχουμε και είναι συνηθέστατο, είναι οι φωτιές της σουσκητά. Όπου εκεί, αν δεν έχουμε ξεκαθαρισμένα τα σκουπίδια και έχουμε ανεξέλεγκτα σκουπίδια να καίγονται, τότε ενδεχομένως έχουμε έκκληση πολύ επικίνδυνων ουσιών. Επομένως, έχουμε υποχρέωση να έχουμε σταθμούς μέτρησης για να βλέπουμε τα επίπεδα τοξικότητας του αέρα. Κατανοητό. Το ζήτημα λοιπόν συνολικότερα της εθαλομίχλης απασχολεί την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και όπως μας είπατε, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κατσιμίγα, να υποθέσω ότι μετά τις γιορτές πλέον θα μπει σε εφαρμογή όλο αυτό το σχέδιο, έτσι ώστε να εγκατασταθούν το ταχύτερο, το συντομότερο τέλος πάντων, οι σταθμοί μέτρησης στις περιοχές αυτές που είπαμε πριν από λίγο.
Ακριβώς. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε και είναι αυτονόητο, ίσως και περιττό να το λέμε, ότι η πρόσβαση της δημόσιας υγείας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της όποιας διοίκησης βρίσκεται στην εξουσία. Μάλιστα. Κύριε Κατσιμίγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Να είστε καλά, κύριε Κατσιμίγα. Λοιπόν, αυτά με το ζήτημα προς το παρόν της Εθαλομίγκλης, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, παρά το τσουχτερό κρύο και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το έθιμο με τα μαγκάλια αναβίωσε και φέτος στην Αλεξανδρούπολη. Οι ψήστες ήταν φέτος λιγότεροι από πέρυσι, ήταν όμως εξοπλισμένοι από νωρίς το πρωί με τα απαραίτητα κρεατικά και ποτά για να δώσουν ένα άλλο άρωμα στην Αλεξανδρούπολη και να φτιάξουν τη διάθεση των περαστικών.